Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και επειδή σε αυτήν εδώ την αίθουσα δεν έχουμε όλη μνήμη χρυσόψαρου, για φανταστείτε το σκηνικό ότι χωρίς να χειροκοπηστώ μας κάνα μια συζήτηση για τον τουρισμό. Πανηγύρια και χορούς θα είχαμε εδώ. Για τα αποτελέσματα, για τις επιτυχίες, για τον αριθμό των οδοπών τουριστών, τι καλά τα πάμε, πρώην και νυν κυβέρνηση. Και καμιά υποσημείωση ότι ξέρεις πρέπει να επεκταθεί η διάρκεια του τουρισμού ή ότι πρέπει τέλος πάντων να βάλουμε και άλλα προϊόντα στο τουριστικό καλάθι και όχι μόνο τα γνωστά ήλιος, θάλασσα και διακοπές. Αυτά. Οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται, τα περάστερα ξενοδοχεία τα οποία χτίζονται και βεβαίως εκφράσεις από όλους οι οποίοι ακούστηκαν και σήμερα ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή, είναι ο πρωταθλητής, είναι η ναυαρχίδα. Άιντε δώσ' του ξανά, που δεν παίρνουν υπόψη το εξής πολύ απλό, ότι δεν υπάρχει κανένα καπιταλιστικά αναπτυγμένο οικονομικά κράτος το οποίο να βασίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό και να εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Γιατί είναι μια ευμετάβλητη οικονομική δραστηριότητα από πάρα πολλούς παράγοντες. Από φυσικούς, από κοινωνικούς, από παράγοντες υγείας, από πολέμους, από οτιδήποτε θέλετε. Δεν υπάρχει πιο ευμετάβλητος οικονομικός παράγοντας. Και όμως εκεί, το χαβά μας. Και τώρα τι λέμε, μετά από αυτή την ανώμαλη προσγείωση της Thomas Cook, ότι νέα εθνική στρατηγική, ότι προστασία του εθνικού συμφέροντος στον τουρισμό, πιο εθνικό συμφέρον αλήθεια. Δεν υπάρχουν ταξικά συμφέροντα και αντικρουόμενα συμφέροντα. Για παράδειγμα, ο τουρισμός για τον οποίο πενεύεστε είχε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Βεβαίως δεν γνώρισε την κρίση που γνώρισε άλλη κλάδη της ελληνικής οικονομίας. Πολύ μικρή. Τι είχε ως αποτέλεσμα? Είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού να ζουν κάτω από συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα στην κυριολεξία. Πώς είναι αυτοί που τους χρωστάνε μηνών δεδουλευμένα? Πώς είναι αυτοί με δεκάδες διαφορετικές σχέσεις εργασίας? 14 διαφορετικές σχέσεις εργασίας έχουν μετρηθεί. Ακόμη και συμβάσεις μέρας. Με τον ηλικιακό ρατσισμό. Γιατί κοιτάξτε, η θέα είναι στα υπόγεια. Με την αδήλωτη εργασία. Και με μια σειρά άλλα ζητήματα. Ή το πιο σημαντικό. Στους tour operators τους μεγάλους. Γιατί τους tour operators δεν τους έφερε ούτε μία τη άλλη κυβέρνηση. Και όλοι κάνουν τη συνάντηση με τους tour operators. Τους έφερε η ανάγκη των ξενοδοχείων για να έχουν μεγάλο αριθμό του επισκεπτών. Και πώς είναι δυνατόν ένα δωμάτιο, το ίδιο δωμάτιο που νοικιάζει ο tour operator με μένα, που θέλω να πάω με την οικογένεια μια εβδομάδα, να έχει 10 φορές παραπάνω η τιμή για μένα. Για τον Έλληνα, τον οποιοδήποτε Έλληνα. Οπότε να μην μπορεί η λαϊκή οικογένεια να κάνει τουρισμό, να κάνει διακοπές. Το 50% δεν μπορεί, ούτε μια εβδομάδα, λένε οι μετρήσεις της Ελστάτ. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα της ανάπτυξης στον τουρισμό. Βεβαίως εμείς ως ΚΚΕ ούτε δαιμονοποιούμε τον τουρισμό, ούτε τον εκθιάζουμε. Αλλά λέμε ποια είναι τα αποτελέσματα όλης αυτής της εξέλιξης των πραγμάτων και που οδηγείται η κατάσταση. Δηλαδή αυτό το, η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και η τεράστια σπατάλη οικονομικών πόρων, φυσικών πόρων. Δεν βλέπετε τα παραδείγματα από περιοχές όπου υπάρχει αυτή η περσισόρευση? Στην Ισπανία, σε μια σειρά περιοχή, Κανάρια νησιά βάλανε πλαφόν, δεν παίρνουν άλλους. Δεν μπορούν. Εδώ έχουμε νησιά τα οποία δεν έχουν νοσοκομεία, που δεν έχουν μέρος να θάψουν τα απορρίμματα, να διαχειριστούν νερό, να μπορούν να πιούει όλος αυτός ο κόσμος, φυσικούς πόρους. Και ξαφνικά εκεί δεν τρέχει τίποτα. Απλά και μόνο βλέπουμε τα μεγέθη και τα στοιχεία. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν ότι το αφήγημά σας δέχτηκε συντριπτικό πλήγμα. Και δείχνει πραγματικά ότι η καπιταλιστική οικονομία, έτσι όπως σχεδιάζεται και αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει σοβαρά προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Πρώτον, ότι αυτή η κατάρρευση της Thomas Cook, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους tour operators σε παγκόσμιο επίπεδο,
είναι τα σημάδια της επιβράδυνσης της καπιταλιστικής οικονομίας που καταγράφονται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, είναι τα σημάδια του ανταγωνισμού, είναι τα σημάδια της επιδείνωσης της θέσης της λαϊκής οικογένειας όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο που δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές έτσι όπως έκανε παλαιότερα, παρά την ανάπτυξη την οποία υπάρχει, η θέση συνολικά της λαϊκής οικογένειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει επιδεινωθεί. Και βεβαίως είναι το αποτέλεσμα της εξωστρέφειας. Ομοιείται όλη στην εξωστρέφεια. Μα αυτό σημαίνει τι, ότι μια οικονομία η οποία είναι πολύ πιο, επηρεάζεται πολύ πιο άμεσα από τις συνθήκες που υπάρχουν στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους οποίους έχουμε εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο γι' αυτό λοιπόν το περιβόητο οικονομικό μοντέλο το οποίο δείχνει και τη θνητότητα την οποία έχει αλλά και πάνω απ' όλα και τα εκτρά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτό. Ο κύριος Υπουργός εξάγγειλε κάποια μέτρα για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίως θα θέλαμε εδώ πέρα να μην βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά του λόφου, τη φωτεινή πλευρά. Θα θέλαμε να ήταν εδώ πέρα και από τη σκοτεινή πλευρά του λόφου. Για να εκτιμούσαν πώς τα αποτελέσματα αυτά και πώς τα μέτρα αυτά έχουν μία βάση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κοιτάξτε, τα μέτρα τα θεωρούν πάρα πολύ μικρά για τους εργαζόμενους. Γιατί βεβαίως θα υπάρχουν απώλειες στα ξενοδοχεία. Μικρότερες, μεγαλύτερες, θα είναι 300 εκατομμύρια, θα είναι κάτι λιγότερο, κάποια συμβόλαια θα αντικατασταθούν. Κάποια επίπτωση θα υπάρχει. Αλλά φοβόμαστε ότι αυτή η επίπτωση επί της ουσίας θα μετακυληθεί στους επαγγελματίες και στους εργαζόμενους. Και κυρίως στους εργαζόμενους. Και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, τα μέτρα τα οποία παίρνουν για τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ λίγα, επιδεινώνουν τη θέση τους και τα πληρώνουν συνολικά η ίδια η εργατική τάξη. Ο ΑΕΔ, η ίδια εργατική τάξη πληρώνει για τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων, που μιλάμε μόνο για 4.000 ξενοδοχοϋπάλληλους, ενώ εδώ είπατε ότι πλήγησαν 1.193 ξενοδοχεία. Δηλαδή τι έχουν από 3 εργαζόμενους το καθένα έχει. Μιλάτε για ένα επίδομα ανεργίας στα 80 μεροκάματα, στα 80 έτσι και όχι στα 100, δηλαδή ένας μήνας χαμένος, που αν τηρούσε τη σύμβαση στο ξενοδοχείο θα έπαιρνε 800 ευρώ καθαρά, τώρα του δίνει 400. Άρα επιδεινώνει τη θέση του. Δεν μιλήσατε καθόλου για το τι συμβαίνει σε εκτός από τα ξενοδοχεία, δηλαδή στις εταιρείες εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια, όπου σε πολλές από αυτές απολύουν τώρα το δυναμικό, να πρέπει να μέχρι το τέλος Οκτώβρη και Νοέμβρη κάποιοι από αυτούς. Γιατί έχουν πολύ μικρότερες πτήσεις να εξυπηρετήσουν. Εκεί θα υπάρξει μέρημνα. Θα υπάρξει μέρημνα σε εταιρείες προμηθευτές, οι οποίες δέχτηκαν πλήγμα, στα τουριστικά γραφεία που συνεργάζονται και στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους που είχαν συνεργασία είτε με την Thomas Cook είτε με ξενοδοχεία για προμήθεια και οι οποίοι βλέπουν ξαφνικά να είναι έτοιμοι για χρεοκοπία κυριολεκτικά. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να εξεταστούν από την κυβέρνηση και είναι και θέματα πάλης του ίδιου του εργατικού και κινήματος. Ευχαριστώ πολύ.